για την αυγή και το κόκκινο ο κύριος Ραβανάκης και να ετοιμάσετε για το GR Times η κυρία Σαμολαδά. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες για ανάγκη μιας βαθιάς θεσμικής και δημοκρατικής αναγέννησης. Έχετε αναφερθεί κατά καιρούς, ειδικά το τελευταίο διάστημα, σε παρακρατικές πρακτικές και υπονόμευση του κράτους δικαίου. Και βέβαια, είπατε χθες ότι πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι στην δικαιοσύνη ξανά. Και αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται και ένα ζήτημα εμπιστοσύνης και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσεις δικαιοσύνης στη λειτουργία της. Στην πράξη, λοιπόν, από μια προοδευτική διακυβέρνηση, τι σημαίνει αυτή η θεσμική και δημοκρατική αναγέννηση? Θέλετε να ελέγξετε τη δικαιοσύνη όπως κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία? Το αντίθετο, νομίζω. Η δημοκρατική αναγέννηση περνάει μέσα από την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Και μου δίνεται την ευκαιρία εδώ να πω, έτσι, πολύ επιγραμματικά, ότι εμείς, κύριε Πανάκη, δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο των αντιπάλων μας. Κάνει λάθος όποιος νομίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η προοδευτική αλλαγή στον τόπο, μια προοδευτική κυβέρνηση, θα πρέπει να κάνει περισσότερα στην ίδια κατεύθυνση που κάνουν οι αντίπαλοι μας για να μπορέσει να κερδίσει τους αντιπάλους μας. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην αντίθετη κατεύθυνση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει τους μετακλητούς υπαλλήλους. Εμείς πρέπει να μειώσουμε τους μετακλητούς υπαλλήλους ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν όταν ήμασταν εμείς στη διακυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει φροντίσει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυστηρού ελέγχου. Εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις πλουραλισμού και απελευθέρωσης των μέσων ενημέρωσης, ακόμα και αν αυτό είναι απέναντι στο πρόσκαιρο συμφέρον μας. Διότι θα έχουμε, ναι, θα έχουμε πολύ μεγάλη και ισχυρή κριτική από τα μέσα ενημέρωση. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Τα μέσα ενημέρωση πρέπει να ασκούν κριτική στις κυβερνήσεις. Σε σχέση με τη δικαιοσύνη, επίσης, χθες καταθέσαμε μια σειρά από προτάσεις. Αν είδατε, στόχος μας, στόχος όλων των προτάσεων αυτών, είναι να ενισχύσουμε τη θεσμική λειτουργία, να ενισχύσουμε τον ρόλο του δικαστή, να άρουμε αδικίες φορολογικές και μισθολογικές, αλλά ταυτόχρονα να βάλουμε και κανόνες διαφάνειας. Κανόνες διαφάνειας που στο τέλος της ημέρας ενισχύουν τον ίδιο τον δικαστή, διότι δεν θα είναι έρμεο της εκάστοτε εξουσίας. Δεν θα μπορεί να το δελεάσει κανείς με θέσεις ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια, όπως έκανε σε αυτή την κατάπτυστη απόπειρα, και προφανώς δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, έχει να κάνει με την απόπειρα της ίδιας κυβέρνησης, που πήγε και έκανε σχεδόν όλους τους δικαστές που θα είναι στη δίκη που θα ξεκινήσει αύριο στο ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αντιπροέδρους. Αυτή η χυδαία παρέμβαση, αυτές οι χυδαίες παρεμβάσεις, να σταματήσουν. Οι περιστρεφόμενες πόρτες, οι λεγόμενες, που βλέπουμε δικαστές οι οποίοι τους τάζουν ότι θα έχουν μια θέση μετά τη συνταξιοδότησή τους. Να γνωρίζουν ότι βεβαίως να προσφέρουν αλίμονο σε ανεξάρτητες αρχές οπουδήποτε, αλλά αμυστοί. Στη σύνταξή τους θα βασίζονται. Να το γνωρίζουν αυτό. Οι ασυλίες. Μια σειρά από ασυλίες οι οποίες έχουν θεσπιστεί. Από τις ασυλίες των λοιμοξιολόγων μέχρι τις ασυλίες των τραπεζικών στελεχών. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Και να κλείσω με αυτό, ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές, να ξέρουμε και το εξής. Εδώ υπάρχει και ένα αίσθημα βαθύ στην ελληνική κοινωνία. Που αυτό το αίσθημα της αναξιοπιστίας, του ελλείμματος εμπιστοσύνης, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πρέπει να το αποκαταστήσουμε. Και δεν αποκαθίσταται με φαινόμενα λιγνάδι αυτό το αίσθημα. Ενισχύεται δυστυχώς και βαθαίνει όταν βλέπει ο μέσος πολίτης ότι ο κολλητός της εξουσίας και αυτός που μπορεί να έχει πρόσβαση στην εξουσία έχει άλλη αντιμετώπιση από έναν φτωχό διάβολο που έκλεψε μια φραντζόλα ψωμί και τον δικάζουνε. Άρα λοιπόν αυτά είναι φαινόμενα που δημιουργούν μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, όχι μόνο απέναντι στη δικαιοσύνη, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι σε όλους μας. Και οφείλουμε να έχουμε σχέδιο για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να προβληματιστούμε.